Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Άρη Λαμπρόπουλο. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές παραγωγής αυτών των εκπομπών, ενδεικτικά και μόνο να αναφέρω την κυρία Γωγό Ευθυμίου, την κυρία Χριστίνα Πολυχρονοπούλου, τον κύριο Κούκα, αλλά και όλους εκείνους που αγωνίζονται με πολύ μόχθο και σε απόλυτα εθελοντική βάση για την πραγματοποίηση και τη διάδοση των εκπομπών αυτού του σταθμού. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Μαυρογέννη και την ΕΡΤ Open που αναμεταδίδουν τις εκπομπές μας. Φίλοι και φίλες, από τη μία η επικαιρότητα που τρέχει, εμφανίζοντας και εξαφανίζοντας πολλά γεγονότα καθημερινά, και από την άλλη η βούληση και το συμφέρον εκείνων που ελέγχουν τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με την ιεράρχηση των ειδήσεων και κατά συνέπεια και της πραγματικότητας, σύμφωνα με τους ιδιωτελείς ενίοτε σκοπούς τους, οδηγεί τους ανθρώπους μέσα από μια δίνη πληροφοριών να χάνουν τη δυνατότητα αξιολόγησης των τεκτενωμένων στη χώρα μας και διεθνώς. Ο μεγάλος αριθμός πληροφοριών χωρίς αξιολόγηση οδηγεί συνήθως στην σύγχυση και στην άγνοια. Οι αντιθέσεις παραδείγματος χάριν Ελλάδος και Τουρκίας, ιδωμένες από ένα στενά τοπικιστικό βλέμμα, οδηγούν κατά τη γνώμη μας σε σφαλμένα συμπεράσματα και αξιολογήσεις. Πολλοί πλέον γνωρίζουν ότι ο σύγχρονος κόσμος είναι ένα σύστημα με συγκεκριμένη αλλά μεταβαλλόμενη διαρκώς αρχιτεκτονική. Αυτό το σύστημα βρίσκεται σε μια δυναμική ιστορική ισορροπία και αλλάζει διαρκώς. Αυτές οι αλλαγές πηγάζουν εκτός από τη θέληση των επιμέρους δρόντων, όπως παραδείγματος χάρη των επιμέρους χωρών, όσο και από τη θέση τους στο χάρτη, που ορίζει και τη γεωπολιτική τους δυναμική. Δηλαδή, τόσο τις δυνατότητες όσο και τις αδυναμίες τους. Ως προς το πρώτο, πώς δηλαδή προκύπτουν οι αλλαγές στη συλλογική βούληση των επιμέρους χωρών και κοινωνιών, είναι μια άλλη συζήτηση από τη σημερινή. Σήμερα θα θέλαμε να συζητήσουμε τη δεύτερη παράμετρο που αφορά στη γεωγραφική θέση και στις συνέπειες που έχει για τους επιμέρους δρόντας. Κοιτώντας αρχικά από ψηλά όλη την Υδρόγειο σαν ένα ενιαίο γεωπολιτικό δυναμικό σύστημα και εστιάζοντας κατά περίπτωση. Θεωρούμε ότι από τους περισσότερο καθήλυνα αρμόδιους και ικανούς για μια τέτοια συζήτηση είναι ο σημερινός μας καλεσμένος, που με ειλικρινή χαρά, δεδομένου ότι είμαστε πιστοί ακροατές των συνεντεύξεών του εδώ και χρόνια, τον υποδεχόμαστε στην παρέα μας, παρότι είχε σήμερα τρεις συνεντεύξεις, μας κάνει την τιμή να είναι και μαζί μας για την επόμενη ώρα. Ο κύριος Ιωάννης Μάζης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής Θεωρίας, είναι από τους πρωτοπόρους στο πεδίο αυτό, με βαρύνουσα γνώση, γνώμη και παρουσία. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα πρόσωπο αναφοράς, με πολύ άξιους συνεχιστές όπως ο κύριος Κώστας Γρίβας, αλλά και άλλοι. Κύριε Μάζη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα κύριε Ραβλόπουλε, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, τα οποία δεν αξίζω. Άμα, μην το ξαναπείτε αυτό, ξέρουμε εμείς που σας ακούμε χρόνια. Κύριε Μάζη, κοιτώντας τον κόσμο από πάνω λοιπόν, και ίσως προλάβουμε, αν προλάβουμε να φτάσουμε και στη δική μας περιοχή, τι βλέπουμε? Θα μπορούσαμε να πάμε ξεκινώντας καταρχάς η Νότια Αμερική. Πόσο είναι σημαντικός ο ρόλος των χωρών της Νότιας Αμερικής στη διεθνή γεωπολιτική αρχιτεκτονική? Ποιες χώρες της Νότιας Αμερικής έχουν μεγαλύτερο διεθνές ειδικό βάρος και γιατί? Ασχολούμαι καταρχάς με τον τρόπο που είπατε και να το θέσουμε εξ αρχής στη βάση του μοντέλου της δυτικής ασφαλείας, για να μπορέσουμε να εντάξουμε όλο το σύστημα σε ένα πλαίσιο αναφοράς. Το σύστημα λοιπόν το οποίο προτείνατε είναι και το καταλληλότερο. Δηλαδή μια ζυμουθιακή προβολή του πλανήτη σε ανάπτυγμα από τον Βόρειο Πόλο. Κοιτάζουμε δηλαδή τον πλανήτη και ας θεωρήσουμε ότι είμαστε ένας οφθαλμός αιωρούμενος ακριβώς πάνω στον άξονα νότιος Βόρειος Πόλος, στην προέκταση αυτού του άξονα, και κοιτάζουμε από ψηλά. Αυτό από πλευράς χαρτογραφικής και ψυχολογικής μας επιτρέπει να βλέπουμε τον πλανήτη όσο το δυνατόν πιο ουδέτερα. Και πάλι βέβαια υποκρύπτεται ένας υποκειμενισμός στη θέαση, γιατί το κοιτάμε από
από πλευράς βορείου ημισφαιρίου και όχι νοτίου. Αλλά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο βόρειο ημισφαίριο είναι οι ισχυρότερες βιομηχανικές δυνάμεις και οικονομικές δυνάμεις, αλλά και στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες λειτουργούν σαν διεθνείς πόλοι ασφαλείας. Αυτή ήταν η πρώτη παραδοχή που κάναμε. Η δεύτερη παραδοχή είναι μια αναφορά σε δύο μεγάλους θεωρητικούς της γεωπολιτικής, αφενός μεν στον Sir Halford Mackinder, ο οποίος καθηγητής και ιδρυτής της σχολής γεωγραφίας στο London School of Economics και ο κατά πνευματική συγγένεια μαθητής του, Nicholas J. Spikeman, ο οποίος συνεχίζει και βελτιώνει την παράδοση του Mackinder στο Πανεπιστήμιο Yale των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Ο Mackinder είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά εντοπίζει και περιγράφει την αντιπαλότητα μεταξύ θαλασσίων δυνάμεων και χερσαίων δυνάμεων, βάζει τις αγγλοσαξονικές χώρες στις θαλάσσιες, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία, να αποτελούν την πεμπτουσία των θαλασσίων δυνάμεων, και από την άλλη μεριά βάζει την τότε Σοβιετική Ένωση να αποτελεί την πεμπτουσία των χερσαίων δυνάμεων. Εκείνο το οποίο μας λέει, ονομάζοντας το μεγαλύτερο μέρος της ευρασιατικής μάζας ως Heartland, δηλαδή κεντρική γη ή γη άξονα, μας λέει ότι αυτή η αντιπαλότητα έχει το εξής δρομολόγιο. Κάποιος ο οποίος ελέγχει απόλυτα την γη άξονα, δηλαδή αυτό που σήμερα έχουμε πολύ στο μυαλό μας σαν Ρώσικη Ομοσπονδία, παλιότερα σύμφωνα της Βαρσοβίας, μπορεί, εάν κάνει κατάλληλη χρήση του ελέγχου του, να ελέγξει την πλανητική νήσο. Ποια είναι η πλανητική νήσος? Είναι η Ευρώπη και η Ασία μαζί με την Αφρική. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα το ονομάζει ο Sir Halford Mackinder πλανητική νήσο, World Island. Εάν ελέγξει, λέει, δε την πλανητική νήσο, από εκεί και ύστερα ελέγχει τον κόσμο. Και εμείς εδώ, οι Αγγλοσάξονες, η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα έχουμε και στις ανατολικές ακτές μας και στις δυτικές ακτές μας μία συγκροτημένη απειλή. Θα είμαστε, για να το πω έτσι απλά, πολύ απλά, το σαλάμι σε ένα σάντουιτς, το οποίο κάποια στιγμή δεν θα μπορούμε να αποφύγουμε και την κατάποσή μας. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο πρέπει να φροντίσουμε είναι να μην γίνει ποτέ αυτή η επέκταση ισχύως, η προβολή ισχύως της Heartland, της ζώνης άξονα, σε όλο αυτό το μέγεθος της Ευρώπης και της Αφρικής. Ο μαθητής του τώρα, ο πνευματικός του συνεχιστής, ο Nicholas Spikeman, ένας Ολλανδοαμερικανός, ο οποίος το επάγγελμά του στην αρχή ήταν δημοσιογράφος, βεβαίως ήταν υπάλληλος των μυστικών υπηρεσιών της Ολλανδίας, άρα της Βρετανίας. Εξυπηρετούσαν και οι δύο τα συμφέροντα της αποικιοκρατίας, δηλαδή, κύριε Μάζη. Μα λογικό, δεν είναι? Βέβαια. Λοιπόν, αυτός λοιπόν κάποια στιγμή φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες δεκαετία του 30 και γίνεται καθηγητής στο Yale. Εκεί διαμορφώνει, βελτιώνει το μοντέλο του δασκάλου του και προσθέτει, αν θέλετε, μία γραμμούλα, ένα στίχο σε αυτό που λέω στους φοιτητές μου, το ποίημα του Mackinder. Λέει λοιπόν, αυτός που ελέγχει τον Ρίμλαντ, προσέξτε τώρα ποιος είναι ο Ρίμλαντ, αυτό τον οποίο στα ελληνικά μετέφρασα σαν αναχωματικό δακτύλιο, και θα δείτε γιατί, είναι αυτός ο δακτύλιος, αυτή η ζώνη γεωγραφική,
η οποία εμπεριέχει πρώτον Ηνωμένες Πολιτείες, δεύτερον Βρετανία, τρίτον Ευρώπη, τέταρτον Κεντρική Ασία, πέμπτον Κίνα, έκτον Ιαπωνία. Αν το προσέξετε αυτό στην προβολή που σας είπα από την αρχή να κάνουμε, φτιάνει μία ημισέλινο η οποία κλείνει πολύ καλά στη μέση της την κεντρική γη, την Heartland. Της απαγορεύει δηλαδή να πλησιάσει προς την Μεσόγειο, προς τον Ινδικό, προς τα θερμά νερά εν ολίγης. Μάλιστα. Γιατί τα θερμά νερά τα θέλει για λογαριασμό των θαλασσίων δυνάμεων. Εάν προσέξετε λοιπόν ότι στους χάρτες τους οποίους έχει παράγει ο Νίκολας Πάικμαν, παρουσιάζει δείτε το τώρα πάλι αυτή την προβολή την κατακόρυφη, αρχίστε από την Ιαπωνία, ναι, προχωρήστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, προχωρήστε στη Βρετανία, προχωρήστε στην Ευρώπη και σταματήστε στο Αιγαίο. Εδώ έχετε επίσης μια ημισέλινο η οποία περιλαμβάνει αυτό που ο ίδιος ο Σπάικμαν ονομάζει θαλάσσιες δυνάμεις. Σταματάει πού? Σταματάει σε αυτήν τη διαδρομή η οποία είναι Δαρδανέλια Αιγαίο. Την Τουρκία δεν έχει μέσα. Από την Τουρκία και πέρα συνεχίζει με Νορίμλαντ, χρωματίζει με τον ίδιο τρόπο το Σουέζ, το δακτύλιο αυτόν, αλλά δεν τον έχει μέσα στην ημισέλινο των θαλασσίων δυνάμεων. Ποιος είναι ο σκοπός του? Ο σκοπός του, μας λέει το 43 που εξεδόθη η μελέτη του αυτή με τίτλο The Geography of the Peace, Γεωγραφία της Ειρήνης, είναι να μπορέσουμε να ενώσουμε αυτόν τον ημιδακτήλιο με το υπόλοιπο που μένει, δηλαδή Τουρκία, Κεντρική Ασία, Κίνα, Ιαπωνία ξανά, ούτως ώστε αυτός ο κύκλος πια να μέσα στην οπή του να εγκλωβίζει το πρώην σύμφωνο της Βαρσοβίας νυν Ρωσική Ομοσπονδία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έτσι αμέσως το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνουμε είναι το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ από πλευράς δηλαδή των χερσαίων δυνάμεων. Δεύτερον, εκείνο που καταλαβαίνουμε είναι τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας επί Νίξον Κίσιγκερ, που μας έκανε όλους εντύπωση τι δουλειά θέλουν αυτοί οι καθαρά συντηρητικοί πολιτικοί να επισκέπτονται το Πεκίνο και να συνάπτουν συμμαχία με την λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Να απομονώσουν τη Σοβιετική Ένωση. Ακριβώς. Άρα λοιπόν εκεί βλέπετε και την Realpolitik του Κίσιγκερ. Επιτρέψτε με έναν αστερίσκο, ο οποίος μόλις προχθές έβγαλε ένα κείμενο που λέει ότι πρέπει να καταλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να σοβαρευτούν, να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να δεχτούν τη νέα ισορροπία, διότι αλλιώς οδηγούμεθα σε ολική καταστροφή. Θα σας το ρωτούσα μετά αυτό, κύριε καθηγητά, κύριε Μάζη. Ναι, αυτό ακριβώς μπαίνει εδώ, γι' αυτό σας το αναφέρω τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, και δεν το λέει αυτό ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος. Ναι, ο αρχιτέκτονας. Έτσι. Το λέει λοιπόν αυτός ο οποίος λέει, παιδιά, ή θα δεχτείτε την παρούσα διεθνή ισορροπία ή πηγαίνουμε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο με ανυπολόγιστη συνέπεια. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το μοντέλο είναι εκείνο το οποίο ξανά, αν και ποτέ δεν έφυγε από την επικαιρότητα, για λίγο προσπάθησε να το ανατρέψει ο Τραμπ. Γιατί, ξέρετε, η ιστορία παίζει παιχνίδια. Ο Τραμπ ήταν ένας άκρος συντηρητικός πολιτικός, αυτό που θα λέγαμε σκληρός δεξιός. Ο οποίος όμως σκληρός δεξιός ακολούθησε μια παγία παράδοση των Ρεπουμπλικανών, η οποία ποια είναι, εθνιστική, με την έννοια του ότι να κοιτάξουμε το σπίτι μας. Η Αμερική πρώτα, Έτσι, μπράβο, να κοιτάξουμε το σπίτι μας και να μην έχουμε αυτές τις χιλιαστικές ιδέες να μεταφέρουμε τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο όπως την εννοούμε εμείς, να κοιτάξουμε τη δουλίτσα μας. Και από εκεί και ύστερα, όσα κράτη είναι φιλικά με εμάς
ή θέλουμε να είναι φιλικά με εμάς, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Θα μου επιτρέψετε μια ερώτηση, κύριε καθηγητά? Παρακαλώ, παρακαλώ, σας πήρα μόνο μου. Όχι, καλά κάνετε, πολύ καλά, είναι τόσο ενδιαφέροντα. Ήθελα να πω όμως ότι αυτό ήταν η βούληση κάποιου ανθρώπου ή ήταν μια. Δηλαδή, η Αμερική υπεράσπιζε, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπεράσπιζαν τη δημοκρατία κινούμενες κατά αυτόν τον τρόπο ή υπεράσπιζαν τα συμφέροντα των εταιριών τους και των... Μιλάτε για την περίοδο Τραμπ ή γενικά? Μέχρι την περίοδο Τραμπ, όπου αυτή η επεκτατικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών δημιουργούσε μια πολιτική, στρατιωτική και οικονομική δύναμη με το δολάριο και ως αποθεματικό νόμισμα, λόγους από τους οποίους και η Αμερική γινόταν μια πανίσχυρη παγκόσμια δύναμη. Δεν ήταν δηλαδή, κατά τη γνώμη πολλών, υπεράσπιση της δημοκρατίας, ήταν υπεράσπιση των αμερικανικών συμφερόντων και τότε ή όχι? Μια στιγμούλα λοιπόν. Επειδή εγώ είμαι γεωπολιτικός και επειδή απεχθάνομαι αυτές τις συναισθηματικές έννοιες που βάζουν ορισμένοι, θα σας πω το εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα και με τον Ρούσβελτ και με τον Ουίλσον και με όλους τους δημοκρατικούς πολιτικούς, αυτά είναι τα παιχνίδια που παίζουν, που παίζει η ιστορία, εκείνο το οποίο προσπαθούσε να προωθήσει ήταν την διεθνή της ηγεμονία. Τελεία. Κάποιοι τώρα οι οποίοι βλέπουν το ποτήρι μισό γεμάτο θα σας πούν ναι, αλλά η αμερικανική ηγεμονία σήμαινε ελεύθερη αγορά, η ελεύθερη αγορά με τη σειρά της σήμαινε δημοκρατία, η δημοκρατία σήμαινε καλό για την κοινωνία. Κάποιοι άλλοι οι οποίοι κοιτάνε το ποτήρι ως μισό άδειο θα σας πούνε αυτό το πράγμα ήταν η δόξα του καπιταλισμού, της καταπίεσης των λαών, της κλοπής της διεθνούς υπεραξίας και των μεγάλων κρίσεων και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή εγώ θα αποφύγω αυτές τις δύο οπτικές και θα σας πω ότι αυτό που φρόντιζαν οι δημοκρατικοί ήταν η προβολή ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλο τον πλανήτη και το ιδεολογικό περικάλημα ή αν θέλετε η ιδεολογική στόχευση ήταν ή κατά την δική τους αντίληψη, έτσι, δημοκρατία. Αναμφίβολα, όπως το λέτε. Λοιπόν, τώρα, οι άλλοι έχουν την άλλη άποψη. Αλλά, ξέρετε, όσο απομακρύνεσαι από τα θερμά γεγονότα, και αυτή είναι η μέθοδος την οποία συμβουλεύω και τους φοιτητές μου να κάνουν, δηλαδή, τους λέω, παιδιά, πριν κάνετε μια οποιαδήποτε γεωπολιτική ανάλυση, πρώτον να ξέρετε το μοντέλο, ένα. Δεύτερον, θα παίρνετε, λέω, το κεφάλι σας, θα το ανοίγετε, θα βγάζετε από μέσα τον εγκέφαλο, θα τον βάζετε στην κατάψυξη κάνα μισά ώρα και μετά θα τον ξαναφοράτε. Τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή. Όχι, θα τον ξαναφοράτε κρύο. Καταλάβατε. Να είναι κρύο, 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 πολύ κρύο όταν σκέφτεται. Από εκεί και πέρα, αυτό που κάνει η γεωπολιτική είναι μαγνητική τομογραφία. Τίποτε περισσότερο. Δεν κάνει πολιτική πρόταση. Κάνει ανάγνωση πραγματικοτήτων. Η γεωστρατηγική κάνει τις πολιτικές προτάσεις. Και πάντα, για να λύσουμε και αυτό το θέμα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, όταν λέμε κάνω γεωπολιτική ανάλυση, ποιος είναι ο σκοπός μου? Να μπορέσω να βρω ένα υπόδειγμα στο τέλος της αναλύσεως, το οποίο να μου υποδεικνύει την ανακατανομή ισχύως στο μέλλον και να, στο πορεία, και να βρω την πορεία μου ως χώρα ή ως οτιδήποτε. Μπράβο, από τη στιγμή που μπεις στη λογική να βρω την πορεία μου ως χώρα, κάνεις γεωστρατηγική. Μάλιστα. Δηλαδή παίρνεις το αποτέλεσμα του γεωπολιτικού υποδείγματος και έρχεσαι και το κοιτάς εθνοκεντρικά και λες συμφέρει η εξέλιξη που προβλέπει αυτό το υπόδειγμα, το κρύο, το άχρον, το άοσμο, το άγευστο, συμφέρει την μονάδα, τον εθνικό δρόντα Ελλάδα? Αν δεν τον συμφέρει, τι πρέπει να αλλάξει? Πρέπει να αλλάξει ο τομέας άμυνα ασφάλεια. Πρέπει να αλλάξει ο τομέας οικονομία. Οι δύο αυτοί πρώτοι πυλώνες, όπως τους ονομάζω, είναι οι λεγόμενοι πυλώνες σκληρής ισχύως. Μετά, πρέπει να αλλάξει ο πυλώνας πολιτική. Πρέπει να αλλάξει ο πυλώνας πολιτισμός πληροφορία. Αυτοί οι δύο δεύτεροι πυλώνες τους ονομάζω πυλώνες υπείας ισχύως. Είναι τέσσερις συνιστώσεις δυνάμεις
που η συνισταμένη τους είναι η συνολική γεωπολιτική ισχύς. Αυτό λοιπόν το κοιτάς από το σημείο που βγαίνει το γεωπολιτικό υπόδειγμα. Μάλιστα λέω πολύ συχνά ένα παράδειγμα στους φοιτητές μου, φανταστείτε, λέω δύο γεωπολιτικούς, πραγματικούς γεωπολιτικούς, έναν Ιρανό και έναν Ισραηλινό, τους οποίους τους θέτεις ένα ερώτημα. Πέστε μου, πώς θα ανακατανεμηθεί η ισχύ στη Μέση Ανατολή υπό την επιρροή ενός γεωπολιτικού παράγοντος που είναι το σουνιτικό, παραδείγματος χάρη, ισλαμιστικό κίνημα. Αυτοί τι οφείλουν να κάνουν? Οφείλουν να υπογράψουν στο τέλος την ίδια έκθεση, χωρίς να θεωρηθούν εχθροί της πατρίδος τους ή προδότες. Θα φύγουν από το κλειστό δωμάτιο που τους έχουμε κλείσει, θα πάρουν το φάκελο αυτών, ο ένας θα πάει στο Τελ Αβίβ, στην Ιερουσαλήμ, ο άλλος θα πάει στην Τεχεράνη, και εκεί πια αυτό το άχρον άοσμον άγευστον γεωπολιτικό αποτέλεσμα θα ειδωθεί εθνοκεντρικά. Δηλαδή αυτό που μας προβλέπει αυτό το μοντέλο συμφέρει το Ιράν, συμφέρει το Ισραήλ. Παίρνω τα δεδομένα και χαράσω την πολιτική. Και μετά κάνεις γεωστρατηγική. Δεν κάνεις γεωπολιτική. Για την Νότια Αμερική είναι εκτός... Νότια Αμερική είναι μια αναδυόμενη δύναμη. Αλλά τι συμβαίνει με την Νότια Αμερική? Είναι εκτός του τόξου όμως, κύριε καθηγητά, κύριε Μάζη. Είναι εκτός του τόξου που περιγράφατε. Αυτή είναι μια δεύτερη ζώνη την οποία περιγράφει ο Σπάικμαν, η οποία είναι η ζώνη των, η ναυτική ζώνη νήσων και νησίδων, όπως ουσιαστικά λέγεται, και αυτή είναι μια προστατευτική ζώνη η οποία λειτουργεί για να προστατεύει ή να διασπά τον Ρίγκλαντ. Γι' αυτό βλέπετε ότι από τη στιγμή που οι υποθέσεις στον Ρίμπλαντ στην περίοδο του ψυχρού πολέμου είχαν ξεκαθαριστεί, άρχισε η προσπάθεια της ένταξης στο διεθνές αυτό σύστημα ισχύως και αυτής της περιφερειακής ζώνης, του περιφερειακού αυτού δακτυλίου. Επειδή όμως αυτή τη στιγμή ο κόσμος μετά την πτώση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας ξαναγίνεται ένα παλίμψιστο και ξαναγράφεται πάνω στο ίδιο χαρτί, πάνω στην ίδια περγαμηνή, μια νέα ιστορία, βλέπουμε ότι η Λατινική Αμερική γίνεται ένα στοιχείο ανταγωνισμού μεταξύ πρώτον της Ρωσίας, δεύτερον των Ηνωμένων Πολιτειών και δειλά-δειλά της Κίνας. Που αγόρασε όλη τη σοδιά της Αργεντινής, έτσι, και τη διέσωσε από την κρίση πριν από μερικά χρόνια. Ακριβώς. Η μεν Αργεντινή ωφελήθηκε από αυτό το θέμα και η Κίνα, όχι μόνο η Κίνα, πιστέψτε με, οι μεγάλες δυνάμεις αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν μια νέα υπόθεση. Αυτή που έχω ονομάσει και έχω δώσει και σαν θέμα διδακτορικής διατριβής, τη γεωπολιτική των τροφίμων. Διότι ο πληθυσμός όπως αυξάνεται, κύριε Λαμπρόπουλε, αναγκάζει τις κυβερνήσεις, τις κατατόπους, να αναζητούν μεγάλα γόνιμα έφορα εδάφη έξω από τις κρατικές τους ζώνες και επικυριαρχίες για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα βασικά, τα θεμελιώδη τρόφιμα του πληθυσμού τους. Τη σημασία του... Την Κίνα να αγοράζει τεράστιες εκτάσεις, ας πούμε, στην Αφρική. Το ίδιο να κάνει η Ρωσία, το ίδιο να κάνει η Κίνα, το ίδιο να κάνει η Τουρκία. Προς επίρρωση του ισχυρισμού σας, ο Bill Gates αγοράζει τεράστιες εκτάσεις στην Αμερική. Βέβαια δεν είναι κρατικός δρόν, αλλά θέλω να πω ότι καταλαβαίνει που πάει το πράγμα. Θέλει να μπει στο εμπόριο των τροφίμων. Έτσι. Και θέλει να ελέγξει, γιατί βλέπει, είναι ένας ευφιέστατος άνθρωπος και επιχειρηματίας και μπορεί να κάνει θαυμάσιο ρίσκ ανάλυσης, ανάλυση κινδύνου δηλαδή. Ακριβώς. Οπότε τι λέει ο άνθρωπος? Σε λίγο θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, το νερό νεράκι, άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να ελέγξω αυτά τα δύο αγαθά, γιατί εγώ θα τα εμπορευτώ, και όχι μόνο να τα ελέγξω από πλευράς ποσοτήτων και βέβαια, αλλά να τα ελέγξω και από πλευράς ποιότητος, να δημιουργήσω υβρίδια, να μπορέσω να κάνω ισχυρότερες καλλιέργειες δυναμικές.
Τώρα βεβαίως εκεί μπαίνει ένας μεγάλος διάλογος, ο οποίος είναι και ηθικός διάλογος, αλλά και διάλογος υγειονομικός. Τι επιπτώσεις έχει το υβρίδιο, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα υβρίδια, πώς κατασκευάζονται τα υβρίδια κτλ. Όλα αυτά λοιπόν είναι δυστυχώς, έχουν καταλήξει να είναι τι, να είναι εργαλεία γεωστρατηγικής, προσέξτε, δεν είπα γεωπολιτικής, η γεωπολιτική είναι η ανάγνωσή τους, η χρήση τους είναι γεωστρατηγική. Ακριβώς, κατανοητό βέβαια. Από τις χώρες της Νοτιού Αμερικής, κύριε Μάζη, νομίζετε ότι κάποια παίζει ένα μεγαλύτερο, έχει ένα μεγαλύτερο δυναμικό γεωπολιτικό? Κοιτάξτε, η Βραζιλία είναι μια χώρα η οποία, εάν κάποια στιγμή καταφέρει να δημιουργήσει ισχυρές κρατικές δομές, εξυγίανση από πλευράς διαφθοράς, εξυγίανση από πλευράς παραγωγής, και βεβαίως μια διαφορετική δημοκρατική συγκρότηση, πιστεύω ότι θα είναι μία από τις αναδυόμενες δυνάμεις που μαζί με την Αργεντινή θα μπορέσουν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην Ήπειρο. Μια άλλη δύναμη η οποία επίσης θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτό που λέμε ένα νότο διαφορετικό είναι η Βενεζουέλα. Ένας αμερικανικός νότος διαφορετικός δεν μπορεί παρά να περιέχει και τη Βενεζουέλα και την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Διότι εκεί έχεις ένα τεράστιο μπλοκ το οποίο παράγει από τρόφιμα, από πρώτες ύλες, από πετρέλαια, από ενέργεια, έτσι. Αλλά τι χρειάζονται αυτές οι χώρες? Χρειάζονται μια δημοκρατική δομή λειτουργίας και καταστολή της διαφοράς και της εγκληματικότητας. Αυτό είναι βασικό στοιχείο το οποίο πρέπει να γίνει. Αλλά βλέπετε ότι οι ανταγωνισμοί ισχύως δεν το επιτρέπουν. Γιατί αυτός που θέλει να προβάλλει ισχύ, όχι μόνο στη Λατινική Αμερική, αλλά ειδικά στη Λατινική Αμερική, το ενδιαφέρει να συνεργαστεί με ομάδες συμφερόντων. Αυτές οι ομάδες συμφερόντων σε μια ανύπαρκτη δημοκρατική λειτουργία είναι μοιραία να ανήκουν στο οργανωμένο έγκλημα. Έχετε, κύριε καθηγητά, αν μιλάτε από ασύρματο τηλέφωνο, φοβάμαι ότι κάνει κάποιες διακοπές στην ακρόαση. Η δημοκρατία βέβαια σε ένα μεγάλο βαθμό, κύριε Μάζη, υπονομεύθηκε τουλάχιστον τα τελευταία πεντηκοταετία της Ηνωμένες Πολιτείες στην Νότια Αμερική, ή κάνω λάθος? Όχι, θα σας θυμίσω ότι η φράση του Τζόνσον, όταν του είπε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, του ότι «Dear President, we are bastards», μιλώντας για τις χούντες της Λατινικής Αμερικής, και ο Τζόνσον το απάντησε «Of course, my dear, but they are our bastards». There are? Είναι τα δικά μας καθάρματα. Είναι τα δικά μας, ακριβώς. Καμία αντίρρηση για καθάρματα είναι, αλλά είναι δικά μας καθάρματα. Έχει πρόβλημα η γραμμή, δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε έτσι. Νομίζετε ότι η Αυστραλία, εκτός από την ένταξη και τη σημασία της για τον αγγλοσαξονικό άξονα, έχει, με εισαγωγικά η λέξη, εν πάση περιπτώσει, έχει κάποιο άλλο ειδικό βάρος, κύριε καθηγητά, στη γεωπολιτική παγκοσμίως? Κοιτάξτε, έχει ένα τεράστιο βάρος. Πρώτα απ' όλα για το γεγονός ότι όταν μια απευθεία διεθνής θερμή κρίση, η οποία πάρει πυρηνική μορφή, έρθει να σκοτεινιάσει αυτόν τον πλανήτη, η Αυστραλία ουσιαστικά θα λειτουργήσει σαν καταφύγιο της κοινοπολιτείας, σαν καταφύγιο των ισχυρών αγγλοσαξονικών δυνάμεων. Καταφύγιο είναι είτε πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό? Πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό, πληθυσμιακό. Μην ξεχνάτε ότι οι πυκνότητες, οι πληθυσμιακές πυκνότητες στην Αυστραλία είναι από τις πλέον μηδαμινές στον κόσμο. Δηλαδή η έκταση της Αυστραλίας σε σχέση με τον πληθυσμό της είναι αστρονομικά. Δίνει δηλαδή πηλίκα τα οποία είναι φοβερά μεγάλα. Ή μικρά, ανάλογα που βάζετε τον αριθμητή και τον προγραμματισμό. Σωστά. Μόνο που το μεγαλύτερο μέρος είναι έρημος, δεν είναι έτσι, κύριε καθηγητά? Ναι, έτσι ήταν και το Ισραήλ πριν γίνει Ισραήλ.
έχει μεγάλη σημασία ότι αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε agrotech, δηλαδή αγροτική τεχνολογία, έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία βλέπετε σαν έρημα μπορούν να μεταμορφωθούν σε καλλιεργήσιμα εδάφη και να παραγάγουν, και όχι μόνο σε καλλιεργήσιμα εδάφη αλλά και σε κατοικημένες αστικές περιοχές, και να παραγάγουν αλλά και να προστατεύσουν μεγάλες μάζες πληθυσμού. Τώρα σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Μάλιστα. Η Αυστραλία λοιπόν είναι ένα ίστατο καταφύγιο της ανθρωπότητας, και τώρα ποιοι θα υποφεληθούν θα το δούμε. Συνήθως υποφελούνται όχι οι παρείες των πόλεων, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι για αυτούς. Ακριβώς. Ακριβώς. Αν θέλετε να κάνουμε ένα μικρό άλμα και να πάμε στην Αφρική, να δούμε λίγο την υποσαχάρη, εκτός από το Μαγκρέμπ δηλαδή. Πού νομίζετε ότι εστιάζεται το γεωπολιτικό κέντρο στην Αφρική? Καταρχάς πρέπει να δούμε τη μάχη που γίνεται στο Σαχέλ. Ακριβώς. Η μάχη που γίνεται στο Σαχέλ έχει ενοχλήσει αφάνταστα τις πρώην αποικιοκρατικές δυνάμεις. Και πρώτα η κύρια τη Γαλλία. Πρωτίστως στη Γαλλία. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι η περιοχή του Σαχέλ σε μεγάλες εκτάσεις της μπορεί να λειτουργήσει σαν τεράστιος εξοικονομητής ηλιακής ενέργειας. Σωστά. Έτσι, φανταστείτε τις ερήμους σε αυτή τη ζώνη να είναι στρωμένες με ειδικά συστήματα κατόπτρων παραγωγής ηλιακής ενέργειας. Φανταστείτε πώς αλλάζει το ισοζύγιο παραγωγής ενέργειας, είτε αυτό αναφέρεται σε φυσικό αέριο, είτε αναφέρεται σε πετρέλαιο, είτε αναφέρεται σε ορυκτά, άλλα ορυκτά καύσιμα όπως λιγνίτης κτλ. Άρα λοιπόν και εκεί η προβολή ισχύως, λέω τώρα μία εκδοχή, έτσι, ναι, δεν θα να πει ότι είναι μόνο αυτή η εκδοχή. Προφανώς, προφανώς. Λοιπόν, από εκεί και μετά η ίδια χρήση η οποία μπορεί να γίνει στα άγωνα εδάφη μπορεί να γίνει και εκεί. Μπορεί να γίνει δηλαδή αυτό που είδαμε να γίνεται με την αγροτική τεχνολογία, την οποία όλοι την περιφρονούμε, ξέρετε. Δηλαδή, όταν μιλάει κάποιος για αγροτική τεχνολογία σήμερα, λες τώρα, μα δεν μου μιλάει για φυσικό αέριο, δεν μου μιλάει για πετρέλαιο, βλάκας είναι. Είναι αφελής. Ή πράσινος. Ή ξέρω εγώ τι. Όχι, όχι, κάθε άλλο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να φροντίσουμε, και να σας πω ένα παράδειγμα. Για δείτε μία βελτιωμένη τεχνολογία αγροτική η οποία θα εργαστεί για να αλλάξει το τοπίο στα νησιά του Αιγαίου. Μπορείτε να φανταστείτε τις κολοσσίες αλλαγές οι οποίες θα επέλθουν και προς όφελος του περιβάλλοντος αλλά και προς όφελος των κατοίκων. Δείτε ας πούμε προγράμματα αφαλάτωσης με ισχυρή τεχνολογία αφαλάτωσης, π.χ. Ισραηλινή τεχνολογία αφαλάτωσης σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Τελείως θα αλλάξει το τοπίο. Θα υπάρχει νερό. Θα υπάρχει και για ίδρυυση, θα υπάρχει και για πότισμα, θα υπάρχει και για τον τουρισμό, θα υπάρχει, δηλαδή το νερό είναι ζωή. Ποιος ασχολήθηκε με εργασίες έργων αφαλάτωσης στα νησιά του Αιγαίου? Εν παρόδο να σας ρωτήσω, είστε πεισμένος ότι η αφαλάτωση δεν καταστρέφει τα ύδατα στις γύρω περιοχές από τα νησιά? Όπως το είδα στο Ισραήλ, είμαι πεπισμένος, ναι. Γιατί το Ισραήλ από μια έρημος χώρα η οποία ήταν γεμάτη σκορπιούς και φίδια έχει γίνει μποστάνη. Και η Ελλάδα από μποστάνη ετοιμάζεται να μετατραπεί σε έρημη χώρα. Αυτή είναι η σκληρή διαφορά, και συγγνώμη που τη λέω τόσο ομά, αλλά νομίζω ότι και εσείς το έχετε αντιληφθεί και όλοι μας. Για την Ελλάδα έχουμε πολλά να πούμε και έχετε απόλυτο δίκιο, δεν το συζητάμε δηλαδή. Δηλαδή αν δείτε κατασκευές υπεράνω του εδάφους, του αγώνου εδάφους στο Ισραήλ, με ειδικά πατωματάκια ανυψωμένα, τα οποία δέχονται ειδικές υδροκαλλιέργειες, και βλέπετε τώρα πρώην εδάφη τα οποία ήταν έρημος, έτσι, έρημος, κανονική έρημος, και αυτή τη στιγμή είναι πραγματική κήπη, θα πείτε ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Και τα κιμπούτσι είχαν παίξει ένα σημαντικό ρόλο νομίζω στη δεκαετία, 40, 50, 60 κτλ. Τα κιμπούτσι είχαν παίξει ένα ρόλο κυρίως ψυχολογικό και ηθικό. Και κοινωνικό, βέβαια.
δέσανε δηλαδή αυτό το λαό. Τώρα πια τα κιμπούτζ είναι χώρος για να περνάνε τις διακοπές τους τα Σαββατοκύριακά τους οι πλούσιοι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, του Τελαβίβ κτλ. Για να αποτελούν, ας πούμε, αν θέλετε, κυψέλες πολιτιστικές, όπου ο μέσος Ισραηλινός πρέπει να περάσει να δει για να θυμάται. Αυτό δηλαδή, το οποίο εμείς στην Ελλάδα το θεωρούμε απαράδεκτο, τι να θυμόμαστε τώρα, ποια παράδοση και τι είναι αυτά τώρα, να είναι αντιδραστικά, είναι ναι κτλ. Θα φτιάξουμε άλλο κράτος, θα φτιάξουμε και άλλο έθνος. Μην ανησυχείτε, κύριε Μάζη. Σε λίγο, ναι, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί νομίζω ότι είμαστε εξαιρετικά οπισθοδρομικοί, κύριε Λαμπρόπουλο. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, πρέπει να το δούμε λίγο, να κάνουμε το Ελλάς. Οι χώρες του Μαγκρέμ, πώς, δηλαδή οι χώρες της Δύσης του Ισλάμ, έτσι ξεκίνησε στην αραβική κατάκτηση, πώς εντάσσονται, δηλαδή ποια θα θεωρούσατε ότι παίζει μεγαλύτερο ρόλο? Βλέπει κανείς ότι η Αλγερία, ας πούμε, εξοπλίζεται πάρα πολύ. Τι βλέπετε να συμβαίνει σε αυτή την περιοχή, Μαρόκο, Τινησία, Αλγερία, Αίγυπτος, Λιβύη? Εκεί πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο συγκεκριμένες. Στο Μάγρεμ πρέπει να πούμε ότι το Μαρόκο αποτελεί μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Ο βασιλιάς του Μαρόκου είναι 53ος στη γραμμική διαδοχή αίματος από τους απογόνους του προφήτη, άρα στις φλέβες του ρέει το αίμα του προφήτη. Αυτό βοηθάει στη σταθερότητα στο Μαρόκο, πολύ σημαντικό. Όπως επίσης και ανάλογη περίπτωση έχουμε στην Ιορδανία. Είναι η ίδια σειρά διαδοχής. Το χασεμιτικό, βεβαίως. Το χασεμιτικό, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Μωάμεθ ήταν από τη φυλή Αλ-Χάσεμ. Ακριβώς, από εκεί και χασεμιτικό. Όταν φύγανε από τη Σαουδική Αραβία, πήγανε. Η οικογένεια Κουράιση. Οι Κουραϊτες. Ναι, λοιπόν, αυτές οι δύο χώρες έχουν εξασφαλίσει μέσω της βασιλείας, η οποία έλκει την καταγωγή απευθείας σε γραμμή αίματος από τον προφήτη Μωάμεθ. Έχουν εξασφαλίσει μία σταθερότητα. Δεν είναι εύκολο για οποιονδήποτε ριζοσπάστη μουσουλμάνο να χύσει το αίμα του διαδόχου του προφήτη. Παρότι Σουνίτες, Ναι, είναι Σουνίτες, ναι. Όχι παρότι. Ο Σουνιτισμός είναι το 85% του Ισλάμ. Ναι, το παρότι το λέω σε σχέση με το. Ο Ισιτισμός είναι εκείνος ο οποίος θεωρεί την πάρα πολύ σημαντική την αδιάσπαστη γραμμή των χαλιφών ή των. Ναι, συμφωνώ ότι. Στο συνειδητισμό υπάρχει μια πιο αριστοκρατική προσέγγιση. Εκείνος. Πρέπει να είσαι για να μπορέσεις να γίνεις ημάμης, αγιατολά, αγιατολά. Πρέπει πρώτα να έχεις φοιτήσει στη σχολή της ΚΟΜ, όπου εκεί υπάρχουν οι μαθητές είναι ουσιαστικά κατά κάποιον τρόπο προελεύσεως βιολογικής από την οικογένεια του Άλλη. Και βεβαίως του δολοφονημένου. Ναι, αυτό είναι μια, αν θέλετε, τη λέω εγώ αριστοκρατική έτσι αντίληψη για την διοίκηση της κοινωνίας των πιστών. Και υπάρχουν βέβαια διαφορετικά δόγματα, οι πενταδιστές, οι επταδιστές, οι δωδεκαδιστές. Αυτό που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή είναι το δωδεκαδιστικό δόγμα. Όπου ο 12ος ημάμης είναι αυτός που ανελήφθη και κάποια στιγμή θα επιστρέψει με τη μορφή του Μέχδη, του αναμενωμένου, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Έχει πολλές ομοιότητες, αν θέλετε, ο σιητισμός με τον ανατολικό χριστιανισμό. Θα δούμε μάλιστα ότι και σε επίπεδο συμβόλων, δηλαδή αν προσέξετε την αμφίεση ενός Σιήτη ημάμη, θα δείτε πόσο πολύ μοιάζει με την αμφίεση ενός Ορθοδόξου ιερέως. Όπως επίσης ο Άλλη, ο τέταρτος μη αποδεκτός από τους Σουνίτες προφήτης, γαμβρός και εξάδελφος. Ο σύζυγος, ακριβώς, ο σύζυγος της κόρης του. Ακριβώς. Αυτός λοιπόν εμφανίζεται, καταρχάς απεικονίζεται, και εμφανίζεται με ένα φωτοστέφανο. Και αν προσέξετε και το πρόσωπό του, ουσιαστικά είναι σαν να βλέπεις μια αντίστοιχη παρουσίαση του Ιησού. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά
στη λαϊκή αντίληψη, στη λαϊκή παράδοση, στη λαϊκή τέχνη, ο άλλη είναι το κάτι ανάλογο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι από το Ισφαχάν ξεκινάνε όλες αυτές οι νεοπλατωνικές συγκριτιστικές τάσεις που τελικά συγκλίνουν στη δημιουργία μυστικών ισλαμοφανών ή ισλαμογενών ταγμάτων, τα οποία ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά νεοπλατωνικά συγκριτιστικά υποδείγματα. Γιατί εκεί βρήκαν καταφύγιο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε καθηγητά. Όλες οι θρησκείες, γιατί ήταν ακριβώς, είχαν αυτήν την πανθρησκειακή προσέγγιση. Ακριβώς. Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να πιστεύει στο Θεό. Ενώ ο χριστιανισμός δίωκε. Και φύγανε από το Βυζάντιο και πήγανε στην Ανατολή. Και βρήκαν καταφύγιο. Και τα συγκρίνω αυτά και μάλιστα έχουν γραφτεί αρκετά σημαντικά συγγράμματα και εγώ έχω γράψει πάνω σε αυτά, αξιοποιώντας αυτή την άγνωστη βιβλιογραφία. Ναι. Στις σχέσεις που έχει, δηλαδή η αντίληψη η πανθεϊστική ή η αντίληψη η ντεϊστική, χωρίς να ενδιαφέρεται για δόγματα, των μυστικών αυτών ισλαμικών ταγμάτων, ας πούμε Χαλβατία, Μευλεβία, Νούρτζου, Ναξιμπεντία κτλ. Όλα αυτά τα τάγματα έχουν αυτή την αντίληψη και η αντίληψη αυτή μοιάζει πάρα πολύ με την παράλληλα αναπτυσσόμενη τεκτονική αντίληψη. Την εσωτερική αντίληψη του χριστιανισμού, ας πούμε. Και επίσης την εσωτερική αντίληψη. Δηλαδή, πολύ καλά θα μας έδινε αυτή την εσωτερική αντίληψη του χριστιανισμού η μελέτη του Μουράβιεφ, του Μπόρις Μουράβιεφ, με τίτλο «Γνώση». Βεβαίως, το ενδιαφέρον σε αυτές τις υποθέσεις είναι ότι η Ανατολική Ορθοδοξία, τουλάχιστον σε αυτό που στις μέρες μας είναι η τρέχουσα διδαχή του δόγματος, δεν έχει ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για τη γνωστική εσωτερική διδασκαλία του χριστιανισμού. Περισσότερο Ρώσοι λόγοι, θεολόγοι και μελετητές έχουν ασχοληθεί με αυτό. Είναι πλουσιότατη η βιβλιογραφία και πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή, αν θέλατε κάποτε να την κάνουμε, πώς δηλαδή ο σουνιτισμός ήταν το όχημα με το οποίο εξυπηρετούνταν τα αυτοκρατορικά σχέδια του Ισλάμ της εποχής, αντίθετα με το σιιτισμό, δεδομένου ότι ήταν στην ουσία περισσότερο πρίμους inter pares ο ημάμις μεταξύ των φυλών της Αραβικής Χερσονήσου. Αντίθετα, ο σουνιτισμός με το Μουαβία έγινε ένα συγκεντρωτικό σύστημα. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Ναι, βεβαίως. Έχω γράψει αρκετά για αυτά τα πράγματα. Α, μάλιστα. Συγγνώμη, δεν το γνώριζα. Ναι, έχω γράψει αρκετά βιβλία για αυτά τα θέματα. Μπορώ να σας συστήσω και από αέρος. Μπορείτε να προμηθευτείτε το από αέρος. Ισλαμικά μυστικά τάγματα, ο μικρασιατικός χώρος το ένα. Το δεύτερο είναι η γεωγραφία του Ισλαμιστικού κινήματος στη Μέση Ανατολή. Είναι δύο βιβλία τα οποία είναι καλά σαν εργαλεία για να μας βάλουν μέσα σε αυτήν την υπόθεση και έχουν γίνει απολύτως αποδεκτά από την κοινότητα. Είναι χρήσιμα δηλαδή να τα δούμε. Δεν είναι ογκώδη σαν τα τούβλα που συνηθίζω να γράφω. Είναι γύρω στις 300 σελίδες περίπου το καθένα. Το κάνετε πιο φιλικό για το χρήστη, έτσι. Ναι. Αλλά μου πήραν πάρα πολύ χρόνο και πολλή δουλειά για την εξόρυξη της βιβλιογραφίας και της πληροφορίας και της σύγκρισης, πολύ καλά τεκμηριωμένα, και πιστεύω ότι θα βοηθήσουν. Μια φορά λοιπόν, εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτό το οποίο, για να γυρίσουμε στην ερώτηση για το Μάγκρεμ, αυτό το οποίο προσπάθησε η Δύση να εργαλειοποιήσει ήταν όχι απλά το σουνιτικό Ισλάμ της σχολής Χανμπάλη. Γιατί πρέπει να τονίσουμε και να το λέμε, όσο και αν εκτευρίζονται ορισμένοι εγχώροι, ότι το Ισλάμ είναι πρωτίστως, το τονίζω, bold letters, είναι πρωτίστως δικαϊκό σύστημα. Και αμέσως μετά μεταφυσική.
και είναι δικαϊκό σύστημα. Γιατί? Γιατί εμπεριέχει και το σύστημα της ποινής. Και μάλιστα here down on the ground. Όχι σε κάποιο παράδεισο ή σε κάποια κόλαση, εδώ στη γη. Συμπεριφέρεσαι έτσι ή αλλιώς έχεις αυτές τις ποινές. Αυτό είναι δικαϊκό σύστημα. Και βεβαίως, κάτι το οποίο λίγοι γνωρίζουν, ότι ο μουφτής, έτσι, ο ημάμης, είναι πρωτίστως νομοδιδάσκαλος και ερμηνευτής του νόμου και τι άλλο, ιεροδικαστής. Έχω ακούσει επανειλημμένα την άποψή σας και έχετε απόλυτο δίκιο. Έχω κάποια μικρή διαφωνία από ό,τι συζητήσουμε κάποτε. Θέλω να πω ότι είναι σαν να θεωρείτε ότι το, όπως και ο χριστιανισμός, έτσι και το Ισλάμ, δεν, μάλλον αντίστροφα, ότι το Ισλάμ δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να κοσμικευθεί. Και λέτε πολύ σωστά, σύμφωνα με την ορθόδοξη μουσουλμανική διδασκαλία, ότι είναι ο νόμος του, το Κοράνι είναι ο λόγος του Θεού. Τέλος, κλείσαμε. Είναι τελείωσε, ναι, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Ρωτήστε έναν οποιοδήποτε πιστό μουσουλμάνο, όχι light, έτσι, και πέστε του, τι είναι σημαντικότερο, το σύνταγμα αυτής της χώρας ή το Κοράνιο. Όχι, έχετε δίκιο απόλυτο. Και απλώς τα χατήφ. Ναι, θα σου πει ευθέως το Κοράνιο και τα χατήφ, τελειώσαμε. Και σε παρακαλώ να μην το επαναλάβεις. Και μάλιστα υπάρχουν και βίντεο τα οποία μπορείτε να τα δείτε. Π.χ. ο εκπρόσωπος της μουσουλμανικής νεολαίας Βρυξελών δίνει, νέος άνθρωπος, δίνει συνέντευξη σε δύο Αμερικανούς δημοσιογράφους. Του λένε Ισλάμ και Δημοκρατία. Τι έχεις να πεις? Γελάει. Λέει, γιατί γελάς? Τόσο ασύμβατα είναι. Λέει, ακούστε κύριε, στην δημοκρατία σας οι νόμοι παράγονται από ανθρώπους. Στο δικό μας κόσμο, στην όμα των πιστών δηλαδή, οι νόμοι προήλθαν από αυτόν και τεντώνει τον αντίχειρα του δεξιού χεριού και δείχνει απάνω στον ουρανό. Δεν έχετε απόλυτο, δίκιο σχετικά με το ορθόδοξο, ας πούμε, φονταμεντελισμό. Όχι, ορθόδοξο Ισλάμ, αλλά να σας... Ορθόδοξο Ισλάμ. Το ορθόδοξο. Αυτό που πρεσβεύει το Αλ-Άζαρ, που θεωρείται η κορυφή των νομικών σχολών του Ισλάμ. Γιατί, και όταν λέω σχολών, με την ακαδημαϊκή έννοια. Γιατί η θεωρητική έννοια είναι τέσσερις οι νομικές σχολές του Ισλάμ. Είναι η Χανμπάλη, είναι η Σαφέη, είναι η Χανάφη, είναι και η Μαλέκη. Έτσι, αυτά τα παίρνουν τα ονόματα, οι τέσσερις αυτές σχολές, από τα ονόματα των ιδρυτών τους. Έτσι, Ιμπν αλ-Μάλεκ και τα λοιπά. Ναι. Η γειτονική μας Τουρκία, πριν πέσει μέσα στην Λούμπα των αδερφών μουσουλμάνων, οι οποίοι είναι κουτμπικό παρακλάδι της χανμπαλικής σχολής, η οποία θεωρείται και η πιο σκληρή σχολή ερμηνείας του Ισλάμ, έτσι, πριν πέσει σε αυτή τη Λούμπα, ήταν χαναφική. Είχαν παίξει και αντιπικιακό χαρακτήρα, πέρα από τον φονταμεντελιστικό χαρακτήρα τους βέβαια, αλλά είχαν παίξει από το 1928 δηλαδή, εναντίον της αποικιοκρατίας της Βρετανικής, έτσι δεν είναι? Πόσο λάθος κάνετε. Γελάω. Κατασκευάστηκαν από αυτούς. Ξέρετε γιατί κατασκευάστηκαν από αυτούς? Θα σας παραπέμψω σε βιβλία του κυρίου, του δόκτωρος και καθηγητού πρωτοβαθμίου Κυριακού Νικολάου Πατραγά, ο οποίος τι κάνει, μεταφράζει τις απόρριτες εκθέσεις του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών του Νάσερ, ο οποίος μιλάει για τη δημιουργία των αδερφών μουσουλμάνων. Αυτά είναι εκδεδομένα. Ναι, ναι, τους κυνηγούσε απεινός, βεβαίως, δεν το συζητάμε. Βεβαίως. Λοιπόν, ο οποίος τι κάνει, και ξέρετε, ο κύριος Πατραγάς δουλεύει μόνο με πηγές. Εμείς οι άλλοι δουλεύουμε με δευτερογενή βιβλιογραφία. Εγώ έχω το προνόμιο να τον ρωτάω. Έτσι, γιατί δεν τα ξέρει κανένας όλα. Πρέπει να ρωτάμε. Απομένως. Θα δείτε λοιπόν το ρόλο τον οποίο έπαιξαν οι μυστικές υπηρεσίες των Βρετανών και μετέπειτα και των Αμερικανών. Γιατί? Για ένα απλούστατο λόγο. Το 1928 άρχισε να δημιουργείται ένας ισχυρός πυρήνας
κομμουνιστικού κόμματος στην Αίγυπτο. Προφανώς, βεβαίως. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό το κομμουνιστικό κόμμα ήταν ένα λαϊκό κίνημα, το οποίο όμως ήταν προσδεδεμένο στο άρμα της Μόσχας. Έπρεπε να δουν αντίπαλο δέος όπως και στο Αφγανιστάν με τους Μουτσαχεντίν. Είπατε, σας άφησα να το πείτε. Αυτό έκαναν. Καταλάβατε. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή ακριβώς οι τρεις πρόεδροι που ακολούθησε και ο Νάσερ και ο Σαντάπ, τον οποίο τον σκότωσαν οι αδερφοί μουσουλμάνοι, και ο Μουμπάρακ, νόμισαν ότι μπορούσαν να τους εντάξουν αναθέτοντάς τους ουσιαστικά το κοινωνικό και λαϊκά εκπαιδευτικό μέρος των διακυβερνήσεών τους, έχασαν. Και τελικά που φτάσαμε στη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, την οποία αν θυμάστε, εφόσον λέτε ότι με παρακολουθείτε, ήμουν ο μόνος ο οποίος την κατήγγειλε ως Ισλαμιστικό χειμώνα, και τότε μου λέγανε ότι «Α, μην αυτό υπερασπίζεις δηλαδή ολοκληρωτικά καθεστώτα» και τέτοιες λοιπές ανοησίες. Και τελικά απεδείχθη τι, γιατί τα έλεγα από τότε, ότι θα είναι Ισλαμιστικός χειμώνας, ότι απελευθερώνεται το τσίνι του τσιχαντιστικού Ισλαμισμού, το οποίο δεν θα μπορέσετε μετά να το ελέγξετε. Έχουμε πάλι διακοπούλες, κύριε Μάζη, δεν πειράζει. Ναι, το οποίο δεν θα μπορέσετε μετά να το ελέγξετε, και γι' αυτό το λόγο προσέξτε πάρα πολύ καλά, κάνετε λάθος, θα δημιουργήσετε, λέω, έλεγα τότε, τεράστια μεταναστευτικά ρεύματα τα οποία θα ταλουστεί όλος ο κόσμος και πρωτίστως η Ευρώπη και πλήρα την Ευρώπη η Ελλάδα. Αλλά όταν τα έλεγα αυτά, ήμουν κακός, ήμουν ακραίος. Αλήθεια, οι Αμερικανοί και η Δύση έπαιξε ρόλο στη δημιουργία της Άνοιξης. Σαφέστατα. Γιατί η Δύση τι ήθελε. Ήθελε να διαλύσει τη σκληρή αχωγαλιά αυτών των κρατών, γιατί ήθελε μοιραία να προεκτείνει, για τους λόγους που αναφέραμε πιο πάνω, την ηγεμονία της στην Αφρική και βεβαίως σε όλα τα κοιτάσματα της περιοχής. Επιπλέον, η υπόθεση και με το Ιράκ και με τον Καντάφη είχε να κάνει με μια βαθμιαία αλλαγή προσέγγισης στο τι μπορεί να κάνει επιτέλους η Μέση Ανατολή από μόνη της, έτσι, ή κάποιοι ηγέτες φιλόδοξοι από μόνοι τους ή σε συνεργασία μεταξύ τους, και να μπορέσουν να αποφύγουν αυτή την επιβολή ισχύως από πλευράς της Δύσης. Ο Καντάφη είχε ένα τεράστιο απόθεμα χρυσού. Τώρα πού βρίσκεται αυτό το χρυσό, κανείς δεν ξέρει. Πάντως ο ένα Καντάφη κομμάτι... είχε ξεκινήσει το μεγάλο πρόγραμμα ίδρυυσης όλης της περιοχής. Ακριβώς. Και είχε ξεκινήσει και ένα τρίτο πρόγραμμα, το οποίο ήταν αντικατάσταση του δολαρίου με το αφρικανικό... Το χρυσό δινάριο. Α, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τι κολοσιαία ανατροπή θα προκαλούσε αυτό σε ένα διεθνές νομισματικό σύστημα, το οποίο έχει ως συναλλακτικό νόμισμα, έτσι, επειδή έτσι θέλει η Washington και το Federal Reserve, το αμερικανικό δολάριο. Δηλαδή, το Federal Reserve κόβει δολάρια, μπράβο, κόβει χαρτί, και αυτό το χαρτί, επειδή το χρησιμοποιεί αναγκαστικά σαν ανταλλακτικό διεθνές νόμισμα, αποκτάει πράγματι αξία. Δεν υπάρχει όμως κάποιο μέσο το οποίο πραγματικά να εμποδίζει τη νομισματική μάζα, την κυκλοφορούσα. Όλοι οι άλλοι εμείς πρέπει να αγοράσουμε δολάρια, να καταβάλουμε ένα φόρο δηλαδή για να το κάνουμε. Και αυτό. Να δίνουμε πραγματικά παγαθά προϊόντα. Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, όταν βλέπετε ότι υπήρχαν ηγέτες, τους οποίους σε πάση περιπτώσει ο καθένας μπορεί είτε να εκτιμά, είτε να συμπαθεί, είτε να αντιπαθεί κτλ. Όταν υπήρχαν ηγέτες οι οποίοι θέλησαν να βάλουν το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων και να ανατραπεί αυτό το διεθνές νομισματικό σύστημα. Κάτι συνέβη. Έτσι, και μην ξεχνάτε τώρα εδώ με το bitcoin. Μάλιστα, για πέστε μου τη γνώμη σας γι' αυτό. Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Βέβαια, φύγαμε πάρα πολύ από το θέμα και αφήσαμε πολλά και πρέπει να σεβαστούμε. Δεν φύγαμε πουθενά. Είμαστε αυτή τη στιγμή, περάσαμε από όλους τους πυλώνες και είμαστε στον οικονομικό πυλώνα αυτή τη στιγμή. Αφήσαμε όμως τον ευρασιατικό πυλώνα.
Να πάμε, να γυρίσουμε. Αφήστε το λοιπόν αυτό. Πάμε στον Ευρασιατικό και να κλείσουμε. Όχι, πέστε μας για το Bitcoin και περνάμε αμέσως. Για μένα είναι ένα άγνωστο ακόμα σύστημα, το οποίο, ξέρετε, από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε τις δυνατότητες ελέγχου του, δηλαδή πώς μπορεί κανείς να ορίσει την νομισματική του μάζα. Ποιες είναι οι πηγές. Ο κλειδάριθμος υποτίθεται που εμποδίζει την ΑΕΝ να παραγωγείται, από τα ελάχιστα που έχω καταλάβει δηλαδή. Ναι, ο κλειδάριθμος δεν ήρθε από το Θεό όμως. Όχι βέβαια, ασφαλώς, βεβαίως. Α, μπράβο, κάποιος κρατάει το κλειδάριθμο. Έτσι, ακριβώς. Ποιος είναι. Υποτίθεται ο ιδρυτής, δεν θα είναι. Ξέρω. Ένα φανταστικό πρόσωπο το οποίο δεν το έχει δει κανένας. Ναι. Γι' αυτό σας λέω, όλο το ζήτημα είναι, υπάρχει εμπράγματη στάθμιση στη νομισματική μάζα. Ακριβώς. Δεν υπάρχει αξία δηλαδή, εμπράγματι. Ακριβώς. Μπράβο. Εμπράγματι. Εμπράγματι. Ακριβώς, ναι. Αξία, εμπράγματι. Ανθρώπινη δουλειά. Ακριβώς. Ακριβώς. Παραγωγική εργασία. Έχετε δίκιο απόλυτο, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε στην Ευρασία. Στην Ευρασία, και με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Βεβαίως. Να προσέξουμε ένα ζήτημα. Την Ουκρανία. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι θέμα. Διότι αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο ετοιμάζεται να γίνει στην Ουκρανία, για μένα, είναι διεθνές έγκλημα. Ποιος ήρξε το χειρονάδικον καταρχάς, κύριε καθηγητά, κύριε Μάζη? Θα πω κάτι. Δεν έχω ιδιαίτερη συμπάθεια σε κανέναν, γιατί είμαι γεωπολιτικός. Όπως είπα προηγουμένως, το μυαλό μου το έχω βάλει στο ψυγείο. Λοιπόν, φτάνω και σε όρια κινησμού, αν θέλετε. Με κατηγορούν μερικές φορές. Όταν σκέφτομαι όμως, όταν σκέφτομαι αναλυτικά, ναι, πρέπει να είναι το μυαλό μου νεκρό. Παγωμένο. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή μπορείτε να μου πείτε, θα πάρω μία έκφραση του Λαυρόφ. Το ότι την είπε ο Λαυρόφ, σας πληροφορώ ότι την είχα σκεφτεί τουλάχιστον την ίδια στιγμή με αυτόν, για να μην πω πολύ καιρό τώρα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που μας δίνουν την ευκαιρία οι Αμερικανοί γι' αυτό. Και είναι μεγάλος πολιτικός ο Λαυρόφ, έτσι. Πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είπε λοιπόν ο Λαυρόφ. Μας λένε, λέει, ότι τι θέλουν 40.000 στρατιώτες στα σύνορα με την Ουκρανία. Έχουμε να τους απαντήσουμε, λέει, ότι εδώ είναι η χώρα μας. Βέβαια, κύριε Μάζη, έτσι είναι, έτσι το σκέφτομαι και εγώ. Αλίμονο πια, δηλαδή. Λοιπόν, εσείς τι βλέπετε τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο σας. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, πόσο πιο απλά να υποθεί, έτσι, αυτό που λέμε προβολή ισχύως, έτσι, για λόγους δημιουργίας ηγεμονικής κυριαρχίας. Έτσι. Σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σοβαρευτούμε. Αυτό που η παλιά Σοβιετική Ένωση ονόμαζε Near Abroad και βεβαίως το υιοθέτησε και η Ρωσική Ομοσπονδία, αυτό το εγγύς εξωτερικών ή όπως το λέγανε οι παλιοί ιστορικοί των μαλακών υπογάστριων της Άρκτου, έτσι, είναι μαλακών υπογάστριων, γιατί έτσι το εκλαμβάνει και η Άρκτος. Και όταν λοιπόν πας να την ενοχλήσεις στο μαλακών υπογάστριο, θα σε αγκαλιάσει. Δεν είναι φυσικό, έτσι. Έτσι. Λογικό είναι, διότι δεν μπορεί να σε αφήσει να την υπογάστριο. Ναι, αλλά τι συμβαίνει τώρα, άλλο ένα αγκάλιασμα με την αρκούδα 50 χρόνια πριν, και άλλο ένα αγκάλιασμα με μια πυρηνική αρκούδα. Απολύτως. Και μια πυρηνική αρκούδα με τεράστιες τεχνολογικές εξελίξεις στα οπλικά της συστήματα, τα οποία βεβαίως δεν τα έχει μόνο η αρκούδα. Τα έχει και η άλλη πλευρά, ο Αμερικανικός αετός. Και όταν φτάσουμε σε τέτοιου είδους συγκρούσεις, τότε, όπως είπε και ο Αϊνστάιν, ο επόμενος πόλεμος θα γίνει με ρόπαλα. Σωστό. Και είμαστε στην περιφέρεια, είμαστε στην περίμετρο. Και μάλιστα, ξέρετε. Συγχωρήστε, αλλά δεν είμαστε στην περιφέρεια, είμαστε στο κέντρο. Μας έχουν κάνει να είμαστε στο κέντρο, είμαστε στην προμετωπίδα της ανάσχεσης της Ρωσίας. Το έτσι, το δέχομαι. Το δέχομαι. Λοιπόν, λένε, ας πούμε, μας λέει ο κύριος Μπάιντεν ότι, ξέρετε, η Ελλάδα, λέει, που χθες το έλεγε, έχει ρόλο, λέει, στον εύξηνο πότο. Τι δουλειά, ακριβώς, σας άκουσα να το λέτε αυτό και έχετε απόλυτο δίκιο. Και τι ρόλο έχει δηλαδή η Ελλάδα στον εύξηνο πότο? Δεν σας πάνε η Αλεξανδρούπολη, κάντε τη δουλειά σας από εκεί και αφήστε μας ησύχους. Διότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε, κύριε Λαμπρόπουλε, και να λέμε
Δεν παίρνουμε τη ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής της Γαλλίας, λένε κάποιοι, διότι λέει μας ζητάει να συμμετάσχουμε στον πόλεμό της στο Μάλι. Τι ζητάει η Γαλλία? 60 επαγγελματίες κομάντο. Τελεία. Ωραία. Δεν θέλετε να στείλετε 60 επαγγελματίες κομάντο στο Μάλι, αλλά προτιμάτε να προσφέρετε διευκολύνσεις αεροπορικές ή ναυτικές για να στραφείτε εναντίον της Άρκτου. Μια μόνο υποσημείωση, επειδή σας έχω ακούσει επανειλημμένα, επειδή το θέσατε εσείς, δεν θα εκτρεπόμουν, αλλά έχετε για την αμυντική συνδρομή με τη Γαλλία, ότι την απεμπόλησε η κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση της Ελλάδος, για λόγους πιέσεων ίσως Αμερικανών, Γερμανών κτλ. Έχει επανέλθει, διάβαζα σήμερα ή χθες, διάβαζα σήμερα ότι έχει επανέλθει με πρόταση η Γαλλία για 4 Μπελαρά κτλ. Περιλαμβάνει αμυντική συνδρομή, κύριε Μάζη? Να το πούμε σωστά. Ναι. Στρατιωτική συνδρομή. Το αμυντική συνεργασία είναι σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας με στρατιωτική συνδρομή. Όπου το άρθρο το συγκεκριμένο λέει ότι εάν ένας εκ των δύο συμβαλωμένων δεχθεί απειλή στην εδαφική του ακεραιότητα, ο έτερος τον συνδράμει στρατιωτικός για να αμυνθεί. Αν δέχεται δηλαδή επίθεση η Γαλλία από την Νορβηγία, ας πούμε, θα πάμε και εμείς εκεί, έτσι. Επειδή όμως θα είναι λιγάκι δύσκολο να δεχθεί, μάλλον δεν θα έχουμε την ευκαιρία να εκπαιδεύσουμε το στρατό μας σε μια τέτοια, πολεμική σύγκρουση μεταξύ Νορβηγίας και Γαλλίας, ούτε Λουξεμβούργου και Γαλλίας, ούτε Βελγίου και Γαλλίας, ούτε Σαν Ρέμο και Γαλλίας. Ούτε Ανδόρα, τι είναι αυτό. Δεν μου λέτε όμως, προσφέρατε τώρα η αμυντική συνδρομή ή την έχουν πάρει πίσω οι Γάλλοι Μακρόν? Μα είναι πάντα στο πακέτο, εξαρτάται ποιο θα είναι το πακέτο. Α, υπάρχει πάντα στο πακέτο και αυτό που παρουσιάσανε χθες δηλαδή? Βεβαίως. Μάλιστα. Υπάρχει στο πακέτο. Το θέμα είναι, το επιλέγεις το πακέτο? Γιατί να μην το επιλέξεις, κύριε καθηγητά, είναι το ερώτημα. Γιατί θα ενοχληθούν πρώτον οι Αμερικανοί, δεύτερον οι Γερμανοί. Γιατί σου λέει, εάν οι Έλληνες καταφέρουν να πάρουν τέτοιου είδους σκάφη, ελέγχουν όλη την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, μπορούν να εφαρμόσουν χτες το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδος-Κύπρου. Τα έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Γρήβα, αυτά που είναι και καθήλυνα αρμόδιος, έτσι, ακριβώς αυτά που λέτε. Βέβαια. Λοιπόν, θα εφαρμόσουμε αμέσως το εθνικό αμυντικό δόγμα και από εκεί και ύστερα θα έχουμε και area denial και προστασία από τεράστιες αποστάσεις. Δεν θα βάλει δηλαδή το στρατό να γίνει κρέας για τα κανόνια, από τα κανόνια τα τουρκικά ή από τους πυράβλους τους τουρκικούς. Έτσι, να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες οι οποίες λέω τις κανόνες. Σημασία έχει ότι είναι το απόλυτο όπλο. Τι θα μας δώσεις έναντι αυτών? MMSC, τα οποία είναι πλοία του λιμενικού. Και τα οποία δεν τα θέλουν ούτε οι Αμερικανοί. Mm. Και τα οποία για να τα πάρεις και να τα συντηρείς και τα λοιπά, θα σου πάρει και τα έχει πάρει δηλαδή. Τα πηγεία Ελευσίνας και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, άντε και τη Σύρου, μένει τίποτα άλλο, κύριε Λαμπρόπουλο, να δώσουμε, σας παρακαλώ. Κύριε καθηγητά μου, είχα πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά θα σας κάνω μόνο δύο για να κλείσουμε, γιατί πρέπει να σεβαστώ. Εσείς έχετε κουραστεί με τρεις συνεδριάσεις. Έχουμε περάσει ήδη τη μία ώρα. Έχουμε ξεπεράσει τη μία ώρα. Δύο ερωτήσεις και απαντάτε όσο σύντομα εσείς θέλετε. Το πρώτο είναι, αν δεν κάνω λάθος, οι ΗΠΑ ήταν από τη γέννηση του κράτους, του Αμερικανικού κράτους, ήταν κάθε μέρα σε πόλεμο. Δηλαδή δεν υπήρξε ούτε μία μέρα που να μην βρίσκεται σε πόλεμο. Εσείς τα ξέρετε βέβαια πάρα πολύ καλύτερα. Αντίθετα, η Σοβιετική Ένωση και η Ρωσία μεταγενέστερα έναν επιθετικό πόλεμο είχαν κάνει. Αυτόν στο Αφγανιστάν. Νομίζω ότι από αυτή τη σύγκριση φαίνεται ποιος είναι αυτός που ξεκινάει. Δεν θα το έλεγα. Έχουν βάλει τα δαχτυλάκια τους και αυτοί σε αρκετά σημεία στον κόσμο. Έτσι, μην ξεχνάμε την Κούβα, μην ξεχνάμε γενικότερα την Ανατολική Ευρώπη. Όχι, μην τα ξεχνάμε. Απολύτως, όχι, είπα για επιθετικό πόλεμο. Δεν είπα. Προφανώς βοηθούσαν εκείνους που τους εξυπηρετούσαν. Πάγα τι κάνανε, βόλτα τα τάξη. Που χορεύανε στην Πράγα, λέτε. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Πάντως, όχι. Ναι. Κοιτάξτε. Πρόκειτο για δύο ισχυρότατες δυνάμεις ηγεμονικές. Ένα καλό είχε η περίοδος του ψυχρού πολέμου. Ισορροπία. Ακριβώς. Αυτό είναι. Και να κλείσουμε εδώ. Και όχι, μια τελευταία για το ελληνικό. Γιατί είπατε πολύ σωστά και κλείνουμε αμέσως και να με συγχωρείτε πολύ για την επιμονή μου, γιατί αυτό είναι η μόνιμη ερώτηση για όλους μας. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Τέος και νυν.
γιατί μονίμως λέμε, γιατί δεν παίρνει τη Μπελαρά, δεν δέχεται την αμυντική συνδρομή, αφού είναι την αμυντική, όπως το είπατε, αφού είναι τόσο σημαντικό για την Ελλάδα, για την υπεράσπιση της χώρας. Γιατί δεν το κάνουν αυτό το πράγμα τελικώς, δηλαδή τόσο πολύ εξαρτώνται από τους Γερμανούς και τους Αμερικανούς, ή τι άλλο να σκεφτεί κανείς? Τι να σας πω. Και εσείς έχετε ίδια απορία. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Ναι. Το βέβαιο είναι ότι δρούν ανορθολογικά, για να το πω έτσι ψυχρά όπως με χαρακτηρίζει. Δρούν ανορθολογικά. Ας μείνουμε τότε εδώ, κύριε Μάζη. Προσβλέπουμε σε μια νέα συνομιλία μαζί σας, όποτε μπορέσετε. Ευχαριστώ. Και να σας ευχαριστήσουμε ξανά. Κύριε, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Φίλοι και φίλες, νομίζω ότι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Μάζη, που έχει βαθιές γνώσεις σε πάρα πολλά ζητήματα. Πρώτα και κύρια, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν και εσείς το θέλετε, να κάνουμε κοινοποίηση των εκπομπών. Βέβαια, είναι άθλια σήμερα η εκπομπή μας. Είχαμε πολλά σοβαρά ζητήματα με το ίντερνετ, αλλά ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ήταν εξωτερικό το πρόβλημα, δεν ήταν του σταθμού δηλαδή. Ήταν από την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται ο σταθμός για να έχει το ίντερνετ. Παρακαλούμε λοιπόν, αν και εσείς το κρίνετε ότι είναι σωστό, να κοινοποιείτε τις εκπομπές μας και να κάνετε και like. Αυτό ανεβάζει τις μετοχές μας στο χώρο του διαδικτύου. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι θα κάνουμε αλλαγή link. Δηλαδή, τι θα κάνουμε? Θα σταματήσουμε τη ροή σε αυτό το link που είχαμε τώρα, βγαίνουμε έξω και σε 10 περίπου λεπτά ξαναμπαίνουμε μέσα όπως μπήκαμε και στην αρχή, στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο και νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσετε καμία δυσκολία. Αλλάζουμε link το επόμενο δεκάλεπτο. Ελλήνες, Έλληνες, σήμερα με δεδομένες τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, κάνατε μια πολύ γενναία επιλογή. Ωστόσο, έχω πλήρη συνείδηση ότι η εντολή που μου δίνετε δεν είναι εντολή ρήξης με την Ευρώπη, αλλά εντολή ενίσχυσης της διαπραγματευτικής μας δύναμης για μια επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας. Να τα κάνετε μας! Κατάλληλα, κατάλληλα.